Είμαι πολύ χαρούμενος που συνομιλώ μαζί σας και έρχομαι σε επαφή με τους φίλους στο Ηράκλειο. Ούτως ή άλλως οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στα Χανιά, έρχονται από όλη την Κρήτη, έχουν ένα ενδιαφέρον για να βλέπουν τα δρόμενα. 13ο ράλι Χανίων, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτσι, το 12ο... Το 12, είχαμε μείνει στο 12ο. Στο 12ο, το 2012. Μάλιστα. Αυτό γιατί, κύριε Μιχαηλάκη? Ήταν διάφορα φαινόμενα. Πήραμε τον αγώνα αυτό στα Χανιά, τον πρωταθληματικό αγώνα της ανάβασης του Μαλού. Και εκεί ήταν λίγο υποτονικά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως ξέρετε και εσείς, η διοργάνωση τέτοιου τύπου αγώνων, ειδικά των πρωταθληματικών αγώνων, όπως είχε το Ραλί Κρήτης που κάνουμε μια προθέρμανση τώρα για να έρθουμε τον άλλο μήνα στο Ηράκλειο. Και να κάνουμε περίπου στα 17, έχω κάνει περίπου στα 17 ραλί από τα 40, νομίζω και παραπάνω. Ραλί Κρήτης εννοώ, και μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι εκεί με τους φίλους μου. Μετά και από πολλά χρόνια, γιατί είχα και εγώ κάποια χρόνια λόγω την εμπλοκή μου με τα δημοτικά και όλα αυτά, είχα κάποιο κενό. Τώρα ξαναμπαίνω δυναμικά και εγώ ίδιος και έτσι θα φροντίσω να το νησί ενωμένο πλέον σε όλα τα επίπεδα. Στο μηχανοκίνητο αθλητισμό μιλάω πάντα, που είναι το κομμάτι που λατρεύω και αγαπώ. Όχι πως είμαι υποτονικός στα υπόλοιπα. Είμαι παντού νομίζω και είναι πολύ ευχαριστημένοι και οι συντοπίτες μου εδώ. Από εκεί και πέρα όμως το αγαπημένο μου σπορ είναι το αυτοκίνητο. Το μηχανοκίνητο γενικότερα. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο και εμείς, μετά από πολλά χρόνια όπως είπατε και εσείς, αναβιώνουμε, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, το ραλί Χανίων. Ένα μίνι ραλί, δεν είναι πρωτάθλημα. Είναι κύπελλο, θα έχει συμμετοχές από όλη την Κρήτη και κάποιοι συνοδηγοί μόνο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι και απόρρια των αναβάσεων που έχουν προκύψει, όπως τα Ζένια που βρεθήκαμε πρόσφατα. Οι αναβάσεις δεν θέλουν συνοδηγό και έτσι έχουμε ένα κενό ακόμα. Όμως με ένα ραλάκι στα Χανιά, με το ραλί Κρήτης που είναι το πρωτάθλημα. Και αυτά νομίζω ότι θα μπουν στο παιχνίδι και οι συνοδηγοί και θα είμαστε του χρόνου πολύ πολύ καλύτεροι. Έχετε την καλοσύνη για τους φίλους οι οποίοι σας ακούν αυτή την ώρα, ενδεχόμενα έχουν σχεδιάσει να κάνουν κάποια εκδρομή προς την περιοχή, να τους δώσουμε λίγο τα διαδικαστικά, γιατί για τον θεσμό του 13ου ράλι και αυτό που άκουγα από εσάς να λέτε σε μια πρώτη σας δήλωση πριν από αρκετό καιρό, δηλαδή ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι στο πάζλ του εναλλακτικού τουρισμού, θα σας ρωτήσω στη συνέχεια πώς ακριβώς το εννοείτε. Δώστε μας λοιπόν λίγο το διαδικαστικό, γιατί θα είναι διαδρομές 2 ημέρες, οι οποίες θα γίνουν σε 2 δήμους, αφορά 2 δήμους, και το Δήμο Χανίων και στο Δήμο Αποκόρωνα. Βέβαια. Καταρχήν το Δήμο Αποκόρωνα τον επιλέξαμε, γιατί ως συνήθως γίνεται από τη μεριά του Δήμου Πλαδανιά και Γησάμου, για να ξεκουράσουμε τους υπόλοιπους Δήμους. Γιατί τώρα έχουμε και εμείς μια ανάβαση εδώ στο Δήμο Χανίων μέσα, μετά είναι ανάβαση ο Μαλού και θέλουμε να το μοιράζουμε. Αλλά εκτός των άλλων, ήθελα να φέρουμε τον αγώνα και προς το Ηράκλειο να πέφτει πιο κοντά στους αγωνιζόμενους που να είναι καλά και τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Συμπληρώνουν τις συμμετοχές για να γίνει αυτός ο αγώνας. Ευχαριστώ τα παιδιά, δηλαδή τους φίλους μου, όλους από το Ηράκλειο που θα έρθουν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον αγώνα. Για τους θεατές τώρα που θα έρθουν, είναι πάρα πολύ εύκολος ο αγώνας, έτσι σχεδιασμένος, για να μπορούν να το παρακολουθήσουν πολύ εύκολα. Ανεβαίνοντας ή από τη Γεωργιούπολη πάνω προς Βάμο, ή από την Εθνική Οδό, που εκεί που είναι το κέντρο Κονταρός, όπως ξέρουμε όλοι, δεν κάνω διαφήμιση αλλά είναι εύκολο. Η ειδική ξεκινάει από τις Βρύσες και τερματίζει τις Βρύσες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να την παρακολουθήσουμε. Η δεύτερη ειδική του αγώνα, της Κυριακής μιλάμε πάντα και θα πούμε γι' αυτό για τη σούπερ ειδική, ξεκινάει από τις Καλύβες και πάει μέχρι τη Μαλάξας. Είναι πώς. Μπορούν να πάνε ή από την παλιά Εθνική Οδό μέσω Στήλου, ή από την Εθνική Οδό μέσω Καλυβών, ή από μεγάλα χωράφια για να βρεθούν στη μέση του αγώνα, ή από Μαλάξα. Έχουν δηλαδή 4-5 επιλογές για να μπορούν να βρουν πάρα πολύ εύκολα τον αγώνα. Με τους όρους ασφαλείας που απαιτούνται και θα πρέπει να ακούν και τους ανθρώπους οι οποίοι εκεί τους βοηθούν για τα σημεία που θα μπορούν να σταθούν, να στηθούν. 7 οι διαδρομές συνολικά, δηλαδή, κύριε Μιχαηλάκη. 5 ειδικές θα είναι. Και να πάμε τώρα στη σούπερ ειδική που θα γίνει το Σάββατο με μια καινοτομία. Ότι η ράμπα του αγώνα δεν θα είναι μέσα στην πόλη, γιατί γίνονται έργα, γιατί να μην ενοχλούμε για 1000 λόγους. Θα είναι στην είσοδο των Αγίων Αποστόλων που πάει στο πάρκο, στο κατάστημα Μαυριδάκης,
με αυτοκίνητα, δεν μπορεί καλής άλλωστε περνώντας από εκεί να αγνοήσει αυτό που θα συμβαίνει εκεί, γιατί θα συμβούν και άλλα πράγματα. Και δηλαδή θα γίνει η έκθεση παλιάς μοτοσυκλέτας, παλαιό αυτοκινήτου, θα είναι ο εθελοντικός οργανισμός ορίζοντας εκεί να ενημερώνει τον κόσμο και η ράμπα θα στηθεί εκεί πηγαίνοντας λίγα μέτρα πιο κάτω για να πάρουμε την εκκίνηση της σούπερδικής. Μάλιστα. Μια πολύ μεγάλη λοιπόν κινητοποίηση. Δώστε μας λίγο και τις ώρες για τον κόσμο που θα ξέρει, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν και εκείνες οι ώρες που υπάρχουν οι ρυθμίσεις της τροχέας για την ασφάλεια και των συμμετεχόντων στον αγώνα και των θεατών του αγώνα, για εκείνων που θέλουν να πάνε πάνω κάτω στην περιοχή, είτε γιατί έχουν δουλειά, είτε γιατί κάνουν τη βόλτα τους ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, βασικά και ουσιαστικά δεν κλείνουμε τίποτα. Δηλαδή, αν ανεβείς από τη Γεωργιούπολη προς τα πάνω για να πας Βάμο, κάνεις δεξιά, πας Λιτζάρδα, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές τελεπάνων που μπορεί να πας πολύ εύκολα. Ωραία. Αν πας για τα Κεραμιά, είναι όλα ανοιχτά. Το μόνο που κλείνουμε ελαφρώς είναι το δρόμο από το Κυλιάρι μέχρι και το Στήλο. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτό αν κάποιος θελήσει να πάει στο Στήλο, αν και ο αγώνας θα είναι σχετικά γιατί δεν είχε πάρα πολλές συμμετοχές, θα είναι σύντομος και θα πρέπει να πάει από Αρμένους. Οπότε διαφορετικό. Όλα τα άλλα είναι ελεύθερα. Ωραία. Από τι ώρα είπαμε, μέχρι τι ώρα? Το Σάββατο είπαμε θα ξεκινήσει 5 ώρα η σούπερ ειδική και την Κυριακή θα είναι το πρωί, θα ξεκινήσει 10 από το νοσοκομείο, Χανίων, το εξωτερικό πάρκι που γίνεται και εδώ σε έρευνα του αγώνα και 10:48 θα μπει το πρώτο αυτοκίνητο στην ειδική Βρύσες. Κατά συνέπεια, όπως γνωρίζουμε διαχρονικά, μία ώρα νωρίτερα κλείνει ο δρόμος. Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθομαι σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, που σας είπα ότι με είπατε πριν από μερικές μέρες. Δηλαδή, ναι. Ότι θα μπορούσε ο θεσμός αυτός, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, να είναι ένα κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι στο παζλ του εναλλακτικού τουρισμού. Και, βέβαια εκείνη τη δεύτερη έννοια που προσδώσατε σε αυτή την διεξαγωγή, ότι ο σκοπός είναι να επιμορφωθούν και όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες αναφορικά με την οδική ασφάλεια. Ναι, αυτό είναι γεγονός ότι λένε ορισμένοι ότι δίνουμε ερεθίσματα σε νέους ανθρώπους να τρέχουν περισσότερο. Αυτό δεν είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Εμείς τους δείχνουμε ότι ελεγχόμενα και σε συγκεκριμένα σημεία με απόλυτη ασφάλεια μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπάνε και όχι στον δρόμο. Τους δείχνουμε και κάτι άλλο που είναι σημαντικό και δεν το λέει κανείς. Τους δείχνουμε ότι αυτό το αυτοκίνητο είναι ειδικά διαμορφωμένο για να πηγαίνει σε αυτές τις ταχύτητες και σε αυτά τα όρια. Και δεν είναι όπως τον μπαμπά το αυτοκίνητο που έχει ένα τιμόνι και ένα τασάκι. Είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν έχω δει ποτέ εγώ κάποιον να είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να φοράει κράνος. Αρχικά. Και να πούμε εδώ ότι η ιστολή ενός οδηγού αγώνων αυτοκινήτου στοιχίζει γύρω στα 3,5 χιλιάρικα. Γιατί αυτό? Γιατί είναι αντιπυρική, γιατί είναι προστατευτική από τον υδρότα που γελίο ακούγεται. Αλλά όταν υδρώσει το κεφάλι κάποιου ανθρώπου και κατεβούν τα υδρότα στο τέτοιο, στα μάτια του, τα χάνει όλα από μπροστά του. Το ΠΑΣ τώρα όσον αφορά τον ελαστικό τουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό. Εδώ στα Χανιά, μετά που παράλαβα αυτό το κομμάτι και να ευχαριστήσω και εδώ με την ευκαιρία τον Δήμαρχο για την τιμή που μου κάνει, φτιάζουμε τώρα το ποδηλατοδρόμιο και με ρωτάνε τόσο μεγάλο έργο, σε τι θα ωφελήσει? Σαφώς θα ωφελήσει τις πολλές ομάδες που θα κατεβαίνουν να κάνουν προπόνηση στο καταπληκτικό καιρό που έχει η Κρήτη μας. Αλλά όσον αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό τώρα, είναι ένα παιδικό όνειρο που το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με διάφορους ανθρώπους και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, όλη η Κρήτη δηλαδή, το Tour de Creta. Δηλαδή το όνειρό μας είναι να ξεκινήσει κάποια στιγμή ένας αγώνας που θα έχει πανελλαδική και πιθανόν και πανευρωπαϊκή, όπως το είχε πει και ο κύριος Αβιενάκης κάποια στιγμή. Να ξεκινάει από τα Χανιά και να τερματίζει κοντά στο Λασίθι ή ανάποδα. Δεν έχουμε αυτό, να το βρούμε. Πρέπει όμως να συνετιστούμε όλοι, να υποστηρίξουμε ανιδιοτελώς αυτό που αγαπάμε και να προχωρήσουμε σε νέα δεδομένα. Τα πράγματα εξελίσσονται και με συνέργειες μόνο και καλή την πίστη που λένε, πρέπει και μπορούμε να κάνουμε να διαπρέψουμε. Γιατί και τις διαδρομές έχουμε. Και την καλοκαιρία έχουμε και την υποστήριξη των ξενοδοχείων έχουμε για τη φιλοξενία. Δεν μας λείπει επομένως τίποτα για να κάνουμε
όχι απλά το όνειρό μας για το καπρίτσιο μας, αλλά και για την υποχρέωση που έχουμε απέναντι σε αυτόν τον τόπο, πραγματικότητα. Μάλιστα. Εγώ τις κρατάω όλες τις πληροφορίες. Καλό αγώνα να έχετε, κύριε Μιχαηλάκη, όλοι σας. 20-21 Απριλίου, όπως είπαμε, από την αγωνιστική λέσχη αυτοκινήτου Χανίων. 5 ειδικές διαδρομές, το διόρθωσα. Δήμος Χανίων και στο Δήμο Χανίων και στο Δήμο Αποκόρονα. Ναι, που οι οποίοι είναι και υποστηρίχτες, και η Περιφέρεια Κρήτης, η Αντιπεριφέρεια, και ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Αποκορώνου. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους αυτούς θα κάτσουν στις εγκινήσεις, σε φύλακες, όλο αυτό το προσωπικό που χρειάζεται για να περάσουμε εμείς ένα ασφαλές Σαββατοκύριακο. Εμείς οι αγωνιζόμενοι εννοώ.